αυτό που συνέβη στο Ρέθυμνο προφανώς ε, μα σοκάρει. Μουδιασμένη είναι η τοπική κοινωνία της Κρήτης από τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας που καταγράφονται στο νησί. Είναι έξω από κάθε αρχή και αξία ε, που έχει αυτό το νησί σε ό,τι αφορά ακόμα, ακόμα και την επίλυση κάποιων διαφορών. Αυτά τα φαινόμενα χαρακτηρίζουν και εμάς τους υπόλοιπους όχι μόνο επειδή τα ε, δεν θα έλεγα ότι καλλιεργούμε κατά ανάγκη, αλλά γιατί δεν καλλιεργούμε το αντίθετο, δηλαδή δεν καλλιεργούμε τον πολιτισμό, δεν καλλιεργούμε την παιδεία. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτά. Και σα το λέω με απόλυτη ευθύτητα, ειλικρίνεια και σα το λέω ταυτόχρονα με μεγάλη αποφασιστικότητα. Και δεν πρόκειται να αφήσουμε κανένα να ασχημονεί σε βάρο του κοινωνικού συνόλου. Οι λεπτομέρειε του περιστατικού στο Βιλανδρέδο ρεθύμνου σοκάρουν και αποτελούν τη σταγόνα που ξεχυλίζει το ποτήρι του προβληματισμού για ένα νησί που μοιάζει να παραδίδεται στα χέρια ανθρώπων που δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν ακραία βία για να λύσουν τις διαφορές τους. Δυστυχώς στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια τέτοια κουλτούρα βίας, κυρίως σε ορεινές περιοχές και μεταξύ συνήθως νέων ανθρώπων, όπου μη έχοντας άλλο τρόπο να εκφραστούν, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μη έχοντας άλλο τρόπο να παρέμβουν στα κοινωνικά δρόμενα, χρησιμοποιούν τη βία και προσπαθούν μέσα από αυτή τη μορφή να λύσουν τις διαφορές τους. Είναι πολύ θλιβερό να πρέπει να συζητάμε ακόμα ναι, τη 2024 για ομερτά και για ε, οργανωμένη βία που στηρίζεται σε διαφορές οικογενειών ή σε εκτιματικές διαφορές όπως περιγράφαν τα μυθιστορήματα του προηγούμενου και προ-προηγούμενου αιώνα. Το περιστατικό με τον 69χρονο κτηνοτρόφο έρχεται να προσθεθεί σε μια μακρά λίστα βίας με τελευταία κορυφαία γεγονότα που είδαν το φως της δημοσιότητας τον ξυλοδαρμό του Ελληνοκαναδού στο κέντρο του Ηρακλείου στα τέλη του Ιούλη, αλλά και εκείνο του Γάλλου τουρίστα στο Ρέθυμνο την 1η του Σεπτέμβρη. Οι η μπράβοι, η οι και οι εγκληματίες δεν έχουν θέση ούτε εδώ στο νησί, ούτε στην Ελλάδα. Εννοείται δεν είναι η Κρήτη έτσι όλοι, αλλά υπάρχουν διάφορα ε, τμήματα έτσι του πληθυσμού και σε συγκεκριμένε σε διάφορες περιοχές που θα πρέπει να μας προβληματίσει η συμπεριφορά του. Κάποιοι άνθρωποι τα ανέχτηκαν, τα ξέραν αυτά πριν συμβούν, ε, και θέλανε να κρατάνε ισορροπίες. Νομίζω ότι η εποχή που πρέπει κανείς να κρατάει ισορροπίες, να σιωπά, να μένει ουδέτερος, να μένει αμέτωχος, πρέπει να περάσει. Τι είναι όμως αυτό που κάνει μια μερίδα κύριος νέων της Κρήτης να μετέρχονται τη βία και ποια είναι η ευθύνη πολιτείας και πολιτών για να σταματήσει η κατρακυλά. Θέλει μια συνεργασία κεντρικού κράτους, περιφέρειας και δήμων σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο που θα εκπονηθεί από ειδικού επιστήμονε σε συνεργασία με του κοινωνικού φορεί. Κυρίω όμω αυτά τα θέματα λύνονται με την εκπαίδευση. Σαν κοινωνία, συνολικά θα πρέπει να δείξουμε μεγαλύτερη σοβαρότητα, όχι μόνο να τα καταδικάζουμε, να τα προβλέπουμε.